Πάμε και στο οροπέδιο Λασιθίου. Για να δούμε λίγο ένα βίντεο. Εκεί. Πλάνα, εικόνα. Τι λίγο, έχουμε δει. Λίγο καλύτερα ήταν τα πράγματα, νομίζω, από άποψη χιονιού. Εντυπωσιακά, βέβαια, όπως και στα Ανόγια, τα πιο ψηλά σημεία του οροπεδίου. Έλα, καμία σχέση με πέρυσι. Βέβαια. Θυμάμαι, είχαμε καλύψει το ρεπορτάζ και εμείς και οι συνάδελφοι στο Δελτίο Ειδήσεων, πραγματικά με ζωντανές συνδέσεις, επί 2 εβδομάδες. Βέβαια, είχαμε αναφερθεί και σε προβλήματα. Καλό που δεν έχουμε προβλήματα, αλλά ας είχαμε λίγο χιόνι και ας τα προβλήματα να ήταν και διαχειρίσιμα, θα τα αντιμετωπίζαμε. Βλέπουμε, ναι, καλύτερα. Εντυπωσιακό το σκηνικό, έτσι. Απανώ για καλύτερα. Αυτό που δημιουργείται, ειδικά με τα σύννεφα, ναι, που μοιάζουν να ακουμπούν, να καλύπτουν τις κορυφές και τα χιόνια, είναι πραγματικά μαγευτικό. Περιμένουμε να δούμε και επίσης εξίσου μαγευτικές εικόνες, όπως ανέφερες Νίκο και εσύ, χωρίς προβλήματα, τις επόμενες ημέρες. Γιατί μετά Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος θα μπει η άνοιξη. Δεν θα προλάβουμε να δούμε άσπρη μέρα. Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε σε μια κάτοικο του οροπεδίου Λασιθίου, την κυρία Φρόσο Βερίγου. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ να μας μεταφέρει και το κλίμα εκεί που επικρατεί στην περιοχή. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους την παρέα, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο θα μας πείτε? Τώρα βρίσκομαι στο Τζερνιάδο. Εδώ πέρα δεν το έχει κάνει ακόμα το χιόνι, αλλά ψηλά στη δίκτυ. Έχει κάνει αρκετό. Βέβαια, αυτό που λέγαμε και πριν, άλλα χρόνια, περασμένα χρόνια, αυτή την ημέρα, τέτοια εποχή, είχε χιονίσει. Ναι, είχε αρκετό χιόνι. Υπήρχαν και τα προβλήματα, αλλά το σκηνικό γενικά ήταν χειμωνιάτικο, ήταν ειδηλιακό. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Τώρα οι παλιοί που ξέρουν και πιο πολλά, λένε ότι θα ξαναχιονίσει εδώ πέρα, χαμηλά σε εμάς, 25 του μήνα. 25 του μήνα. Δηλαδή τώρα την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Οπότε τότε θα έχουμε πιο ωραία πλάνα. Είναι αυτά τα μερομήνια, σε πολλές περιπτώσεις που βλέπουν εκεί οι παλιοί. Το θέμα είναι αυτό που ρώτησα και τον Δήμαρχο στα Ανόγια. Έχει επηρεαστεί η κίνηση στην περιοχή σας? Όχι αρκετά, αλλά κάτι έχει γίνει. Έχει επηρεαστεί. Δεν είναι καλό. Αυτό που λέγαμε και το έχουμε πει, είναι αυτός ο θεματικός τουρισμός, δηλαδή περιοχές όπως ο Ομαλός, όπως τα Σφακιά, όπως το Οροπέδιο, όπως τα Ανόγια, περιμένουν πώς και πώς αυτές τις χιονοπτώσεις και φέτος δεν έχουν έρθει. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Ξέρετε, τα χιόνια σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν και προβλήματα. Αλλά είμαστε έτοιμοι στο να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις, οπότε ας έλθουν και βλέπουμε. Εννοείται. Μετά. Λοιπόν, ειδικά εδώ ο Δήμος μας είναι πάντα έτοιμος. Μάλιστα. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εκεί στο Τζερμιάδο? Τώρα έχει 7 βαθμούς, ναι, αλλά συνήθως τα πρωινά ή τα ξημερώματα κατεβαίνει στο μείον 3. Μείον 3 λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Βερίγου.